Πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον Γιάννη Καντέλη που βρίσκεται στο συνέδριο του Economist. Εκεί θα απευθύνει ομιλία σε λίγο ο Πρωθυπουργός και οι πληροφορίες μας τον θέλουν να κάνει νέες οικονομικές εξαγγελίες, Γιάννη. Ναι, δύο σημαντικές οικονομικές ειδήσεις περιμένουμε από εδώ από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η πρώτη αφορά την οικοδομή. Ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει την αναστολή του ΦΠΑ για 3 χρόνια σε όλες τις οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν από την 1η-1η του 2006. Μια κίνηση που προφανώς θα αναθερμάνει την αγορά ακινήτων, αναμένεται να προσελκύσει και επενδύσεις όπως σημειώνουν από την κυβέρνηση, ενώ θεωρούν θα έχει και θετικά αποτελέσματα στους ισολογισμούς των τραπεζών. Το δεύτερο είναι ότι ο Πρωθυπουργός για πρώτη φορά θα εκφράσει την ισχυρή βεβαιότητά του ότι θα μειωθεί ο στόχος για πρωτογενές πλεώνασμα 3,5%, το οποίο έχει δεσμεύσει τη χώρα η προηγούμενη κυβέρνηση από το 2021. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Και με τη βοήθεια τώρα του Νίκου Φιλιππίδη θα δούμε τι σημαίνει αυτή η αναστολή στον ΦΠΑ στην οικοδομή. Ένα μέτρο που, όπως ακούσαμε, Νίκο, και από τον Γιάννη Καντέλη, περιμένουν στην κυβέρνηση ότι θα τονώσει πολύ τον χώρο των ακινήτων. Είναι το μέτρο που περίμενε η αγορά. Η αγορά περίμενε ότι θα ξεπαγώσει μία διαδικασία. Θυμίζουμε ότι 1η-1η του 2006 μπήκε για πρώτη φορά ΦΠΑ στα κίνητα. Πήγε ο Γαλογοσκούφη, τότε Υπουργού Οικονομικών. Η διαπραγμάτευση με την Τρόικα φάνηκε αρχικά ότι δεν πήγαινε καλά καθώς αντιδρούσε. Ωστόσο, φαίνεται ότι έχει ανάψει το πράσινο φως. Άρα, ακίνητα που έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια 1η-1η του 2006 και μετά μπορούν να πουληθούν έως το τέλος του 2022 χωρίς ΦΠΑ. Αρκεί να μην έχουν μεταβιβαστεί, αυτή είναι η δεύτερη προϋπόθεση. Υπολογίζεται ότι το στόκ που υπάρχει ξεπερνά τα 100.000 ακίνητα. Μιλάμε τα ακίνητα σπίτια που πάγωσαν στη διάρκεια της κρίσης, κατά βάση. Ακριβώς. Έμειναν κλειστά, έμειναν σε χέρια κατασκευαστών, έμειναν σε χέρια ιδιωτών. Δεν μεταβιβάστηκαν ποτέ και τώρα μπορούν να βγουν ξανά σε μια αγορά που έχει ανάγκη, που διψάει από σπίτια. Το μόνο τέλος με το οποίο θα επιβαρύνονται αυτά τα σπίτια θα είναι το τέλος μεταβίβασης, το οποίο φτάνει το 3%. Μάλιστα. Περιμένουμε να δούμε πώς ακριβώς θα ανακοινωθεί αυτό το μέτρο και αύριο θα έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.